Ακούω και στον Νίκο Σταματέλο. Νίκο. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα. Τι γίνεται? Πλέον στον Ολυμπιακό ξέρουν πού θα παίξουν. Πότε ξεκινάνε οι υποχρεώσεις τους. Στη χειρότερη περίπτωση πότε αρχίζουν οι υποχρεώσεις τους. Γιατί υπάρχει και ένα σενάριο να πάνε και λίγο πιο πίσω. Εννοώ για το Europa. Αν η Ρώμα πάρει το Europa. Ναι. Και τερματίσει σε τέτοια θέση στο καμπιονάτο που θα ελευθερώσει μια θέση για το Europa και η ίδια θα παίξει στο Champions League. Τώρα να τα βάλουμε μέσα και να πούμε για την Ίντερ η οποία πρέπει να πάρει και να μην βγει στο Champions League είναι λίγο ένα μπέρδεμα, γι' αυτό στήκομαι μόνο στο σενάριο της Ρώμα. Τέλος πάντων, κρατάμε... Η Ρώμα πρέπει να το πάρει και να βγει η ίδια Europa League από την Ιταλία. Ναι. Κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει Europa. Τώρα θα είναι στον τρίτο προκριματικό, θα είναι στα play-off, θα το ξέρουμε μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το ένα σενάριο που δίνει και αρκετό χρόνο παραπάνω στον Ολυμπιακό για να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαύονται οι Ερυθρόλευκοι και πολύ περισσότερο ο Κορδόν, ο οποίος βρίσκεται στην Ισπανία, θα επιστρέψει στο τέλος της άλλης εβδομάδας, περίπου και θα επιστρέψει, και φιλοδοξεί και ο ίδιος να μην έρθει μόνος του. Δηλαδή το αργότερο μέχρι την επιστροφή του να έχει κλείσει το θέμα του προπονητή. Ναι. Γράφονται πολλά ονόματα καθημερινά. Γράφτηκε ξανά του Μαρθελίνιο. Αν έρθει ο Μαρθελίνιο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να περιμένουν στον Ολυμπιακό. Προσωπική εκτίμηση, κάποιος μπορεί να διαφωνεί και είναι θεμητό. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει απαντήσει 3 φορές αρνητικά στον Ολυμπιακό. Ναι. Αμέσως αυτό ξεσαυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Άρα είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Κορδόν. Το να καταφέρει να πείσει ένα προπονητή με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν να έρθει και να αναλάβει τις τύχες του Ολυμπιακού. Δεν είναι φυσικά μόνο ο Μαρθελίνιο στη λίστα του Κορδόν. Αρκετοί συμπατριώτες του βρίσκονται, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και θα το παλέψει, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κυρίως από Ισπανία, θα το παλέψει για τον Μαρθελίνιο. Δεν έχει, νομίζω, τις πιθανότητες με το μέρος του, για τους λόγους που αναλύσαμε. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι ένα θέμα πάντως που δεν θα τραβήξει. Ξαναλέω, δηλαδή μαζί με τον Κορδόν που θα επιστρέψει την άλλη εβδομάδα, στον Ολυμπιακό θέλουν να έχουν και προπονητή. Και ο Κορδόν το θέλει περισσότερο από όλους. Για να φτιάξουν το έμψυχο δυναμικό με τις επιταγές του νέου προπονητή. Ναι. Κάτι που φαντάζει απόλυτα φυσιολογικό. Λίγη υπομονή ακόμα για τους φίλους του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θα έχουμε τις εξελίξεις που περιμένουν. Το είπα και τις προηγούμενες μέρες, με τον Κορδόν έχει μπει ψηλά ο πήχης για προπονητή. Δεν θα είναι δηλαδή ένας προπονητής ο 10ος στη λίστα του Ολυμπιακού, να το πω έτσι αφαίρετα το νούμερο. Θα είναι ένας προπονητής ο οποίος θα έχει τις δυνατότητες, θα έχει το βιογραφικό για να χτίσει την ομάδα που θέλουν στο λιμάνι. Στο λιμάνι παρόλα αυτά, χωρίς φυσικά προπονητή, λογικό, δεν περιμέναν άλλωστε, κανένας δεν περιμένει προπονητή, παίκτες, μεταγραφές, ανακοίνωσαν και τα διαρκείας ενώπιση της νέας σεζόν. Ξεκινάνε από 100 ευρώ για τους παλιούς κατόφους, στις θύρες 3, 4, 5, 6, 7, στο πέταλο των οργανωμένων δηλαδή. Μέχρι 21 έκτου έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το συγκεκριμένο εισιτήριο. Από 22 έκτου ξεκινάει για τους νέους κατόχους και μετά έχει 100, 200, 220, 350 μέχρι 3.200 ευρώ στην θύρα VVIP. Είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση των νέων εισιτήριων διαρκείας αυτή την ώρα στο Καραϊσκάκης και φαντάζομαι στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερες, όχι φαντάζομαι, σίγουρα θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές και τα εισιτήρια διαρκείας για όσους ενδιαφέρονται να πάρουν θέση στο καινούριο Καραϊσκάκης μια αγωνιστική περίοδο. Να πούμε καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο, έτσι δεν είναι? Ή όχι. Όχι, είναι στον τρίτο. Είναι στον τρίτο, άρα δεν μόνο έχει εξασφαλίσει. Μόνο αν πάει play-off. Αν πάει play-off, έχει εξασφαλίσει. Αλλιώς πρέπει να κάνει μια πρόκληση. Στη χειρότερη όμιλο. Αλλιώς πρέπει να κάνει μια πρόκληση. Ρωτάνε για τα. Πότε θα γνωρίζουμε κάτι για τη νέα εταιρεία ένδυσης του Ολυμπιακού? Τις επόμενες μέρες, δεν θα τα. Αυτά είναι θέματα που ξεκαθαρίζουν άμεσα. Τις επόμενες μέρες θα το ξέρουμε κι αυτό. Επίσης ρωτάνε για το Μπακαμπού, τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι ένα θέμα που έχει αναλάβει ο Κορδόν που είχαν αρχίσει από πριν στη διοίκηση του. Ποιο είναι το καθεστώς με το Μπακαμπού, τι έχει δανεικός είναι, τι είναι? Όχι. Ένα χρόνο
συμβόλαιο. Α, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Από πέρσι, ναι. Από πέρσι που είχε μείνει ελεύθερο από την έμαση. Ναι. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού του είχαν προτείνει διαιτές. Ο ίδιος ήθελε μόνο ετές. Άρα είναι ελεύθερος. Ναι, αυτό, σε αυτή τη βάση γίνεται η κουβέντα. Είναι ελεύθερος και στον Ολυμπιακό χωρίς να περιμένουν προπονητή. Γιατί όταν είσαι το πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τι θα περιμένω προπονητή. Ναι. Δεν γίνεται να τον χάσεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Χωρίς να περιμένεις τον προπονητή θα κινηθείς για την παραμονή του. Θέλει και ο ίδιος, έχει προτάσεις και από αλλού, εννοείται δεν είναι μόνο Ολυμπιακός που παίζει. Τώρα ο Κορδόν έχει συνδέσει και το όνομά του και με τον Μπακαμπού, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι θέλει ο ίδιος να το τελειώσει αυτό το θέμα με θετική κατάληξη για τους Ερυθρόλευκους. Μάλιστα.